καλημέρα και καλή εβδομάδα και σας. Λοιπόν, να πιαστούμε από το τελευταίο που συζητήσαμε μαζί με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Άνο. Είχαμε κάποια προβλήματα λόγω της Καρμέλ, όχι όμως ευτυχώς σοβαρά προβλήματα ή προέκυψαν στη συνέχεια κάτι που δεν ξέρουμε, κύριε Ανδρέου. Όχι, δεν υπήρξε οτιδήποτε πρόβλημα. Εντάξει, κάποιες συσσωρεύσεις νερού υπήρξαν σε κάποιους δρόμους, είτε αυτοκινητοδρόμους, είτε σε δευτερεύον οδικό δίκτυο. Εμείς προβαίναμε σε διάφορες ανακοινώσεις εκεί που εντοπίζαμε τέτοιες συσσωρεύσεις νερών. Ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν σοβαρότερα προβλήματα. Και στην περιοχή του Τρόδους όμως αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι κλειστοί, υπό την έννοια ότι μπορούν να κινηθούν οχήματα μόνο με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, είναι εφοδιασμένα με αντιλουστιδικές αλυσίδες. Επίσης, σε μια άλλη περίπτωση, στην περιοχή, στον δρόμο Παραμαλιού Επισκοπής, έχει καταστεί επικίνδυνος ο δρόμος λόγω πτώσης όγκων χώματος και πετρών στο οδόστρωμα. Κατά τα άλλα, όμως, δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σοβαρά προβλήματα. Ήταν όμως και μια ευκαιρία, κυρία Αγαπητού, για να προχωρήσουμε σε κάποιες προληπτικές ενέργειες, ώστε να μην να είμαστε προετοιμασμένοι, εν πάση περιπτώσει, για οτιδήποτε το χειρότερο. Μάλιστα. Ναι. Είχατε και μια ανακοίνωση χθες, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο μεσημέρι. Καλούσατε τον κόσμο που πήγε στο Τρόδο σιγά-σιγά να επανέρχεται και να επιστρέφει στα σπίτια του, γιατί είχε δημιουργηθεί παγετός. Δεν είχαμε κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε. Όχι, ευτυχώς. Μετά από συνεννόηση και με τη Μετρολογική Υπηρεσία, είχαν προχωρήσει αυτή την ανακοίνωση. Γιατί είχαμε αυτή την πληροφορία ότι σε κάποιο στάδιο θα υπήρξαν κάποια προβλήματα και θέλαμε να ενημερώσουμε, να προειδοποιήσουμε βασικά τον κόσμο που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτό έγινε αργά το απόγευμα προς το βράδυ, όπου οι δρόμοι εκεί είχαν γίνει πλέον αρκετά επικίνδυνοι.